Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Δελαπόρτας. Αυτό είναι το πρώτο μου podcast σχετικά με προγραμματισμό. Στο podcast αυτό θα παρουσιάσω στην αρχή, μιας και είναι το πρώτο podcast και αν μην είναι πολύ βαρύ και δύσπεπτο προς τους νεότερους οι οποίοι θα ακούσουν και θα δουν αυτά που θέλω να πω, θα παρουσιάσω μια βιβλιοθήκη η οποία παρέχει Traffic Shaping, Bandwidth Allocation και Latency Allocation, Limitations και Allocation, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα να προγραμματιστεί, να προγραμματίσει μάλλον Ajax Requests, σύγχρονα και ασύγχρονα, κατ' επιλογή του προγραμματιστή, με στόχο να παράσχει υπηρεσίες προς services ή προς λογισμικά τα οποία θα αναπτυχθούν στο κομμάτι του web, με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών και την ταχύτητα. Και πολλές φορές, ανάλογα την περίπτωση και την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, έχω φτιάξει μια βιβλιοθήκη σε JavaScript, η οποία, όπως γνωρίζω, είναι και η πρώτη στην αγορά, στον κόσμο, η οποία επιτρέπει την πλήρη διαχείριση διαφόρων Ajax requests με τέτοιο τρόπο ώστε ούτε να κάνει αυτό που λέμε saturate τη γραμμή, ούτε να καθυστερεί αν κάποιο request πρέπει να γίνει γρήγορα γιατί είναι κάποιο streaming, κάποιο live streaming, κάποιο βίντεο, κάποιο παιχνίδι, κάποιο response, δηλαδή πρέπει να πηγαίνει και να έρχεται γρήγορα πίσω, το back and forth time. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό με ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας μπορείτε να φανταστείτε, είναι ένα πολύ καλό επαγγελματικό εργαλείο. Γι' αυτό είναι και εξαιρετικά σύνθετο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό και θα το κάνει χρήση ένας χομπίστας ή ένας, ας πούμε, νέος προγραμματιστής. Σας το παρουσιάζω λοιπόν γιατί, όπως έχω πει και στο introduction που έκανα, στο introductory session, θέλω πάρα πολύ να ανεβάσω το επίπεδο στην Ελλάδα στο κομμάτι της παροχής των εφαρμογών και των υπηρεσιών. Άρα ξεκινάμε λοιπόν officially σήμερα με λίγα λόγια σχετικά με την JavaScript και σχετικά με κάποιες βιβλιοθήκες που έχω κατασκευάσει. Εδώ βλέπετε τώρα πάνω στον Visual Studio Code, τον editor που χρησιμοποιώ συνήθως για να γράφω JavaScript, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, κάποια tabs. Το αρχικό μου tab είναι το test.js.js. Αυτό εδώ το tab με στην ουσία είναι το initialization script μέσα στο οποίο περνάω όλες τις παραμέτρους για να ξεκινήσω το κομμάτι της βιβλιοθήκης το οποίο ονομάζεται Ether. Και για να παίξει το Ether, για να λειτουργήσει, χρειάζεται ένα configuration file. Και αυτό στην ουσία το φτιάχνω εδώ μέσα. Πριν πάω στα ενδότερα, θέλω να σας κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή για όλα τα υπόλοιπα tabs που βλέπετε εδώ πάνω, το Altron, το Vulkan, το Jap, το Pythia, το Stopwatch, το Centurion, το Bull, το Sensei, πριν φτάσουμε στο Ether, που είναι και το ουσιαστικό κομμάτι. Επειδή η λογική του προγραμματισμού είναι πάντοτε, μια παρένθεση τουλάχιστον για τους επαγγελματίες προγραμματιστές του χώρου, κλείνω την παρένθεση. Πάντοτε πρέπει να παράγουμε λογισμικά τα οποία είναι maintainable, highly maintainable, που σημαίνει ότι αν ένα πρόγραμμα φτάσει να είναι 100.000 γραμμές κώδικα και είναι όλο μέσα σε ένα αρχείο ή σε πολλά αρχεία, αλλά δεν είναι χωρισμένο και δομημένο με μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, τότε μάλλον έχουμε πρόβλημα στο σκεπτικό μας και αυτό που έχουμε υλοποιήσει δεν είναι maintainable. Άρα, ένα από τα πράγματα τα οποία εγώ κάνω συνήθως είναι να σπάω σε πολλά κομμάτια ένα πρόβλημα και να δημιουργώ υποβιβλιοθήκες, μιας και μιλάμε για ένα library, μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο το παίρνεις, το χρησιμοποιείς πολλές φορές και δεν είναι ένα application που το κάνεις κάπου μια φορά χρήση και δεν το ξαναχρησιμοποιείς για άλλο σκοπό. Άρα λοιπόν το Ether όπως και τα υπόλοιπα εργαλεία που έχω φτιάξει εδώ μέσα είναι αυτόνομα μικρότερα εργαλεία τα οποία όταν συνδυαστούν παράγουν ένα μεγαλύτερο το οποίο κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με τον πιο ιδανικό τρόπο, τον κατά δύναμη τέλος πάντων, ιδανικό τρόπο.
Φανταστείτε το αυτό λίγο για αυτούς που είσαστε, για αυτούς που είναι λίγο πιο νέοι στο χώρο, σαν τα Transformers ή σαν τα Building Blocks από ένα Lego, όπου έχετε πολλά μικρά κυβάκια, δηλαδή μικρότερες αυτόνομες οντότητες, που όταν συνδυαστούν χτίζουν κάτι. Λοιπόν, οπότε ξεκινώντας θα ήθελα να πω το εξής. Πολλά πράγματα στην JavaScript, ενώ θεωρούνται δεδομένα, δεν είναι δεδομένα. Και ένας από τους λόγους που το λέω αυτό είναι ότι έχω δαπανίσει και έχω επενδύσει πάρα πολύ χρόνο στο να φτιάξω κάποιες βιβλιοθήκες όπως είναι το Vulkan και το Ultron, για να δημιουργήσω ένα οικοσύστημα, οικοσύστημα, δηλαδή ηλεκτρονικό οικοσύστημα, το οποίο οικοσύστημα προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο stable και πιο adaptable σε κάθε υπηρεσία, σε κάθε μάλλον browser που υποστηρίζει χι υπηρεσίες. Άρα, εάν κάποιος γράψει ένα JavaScript στον Mozilla ή στον Chrome ή στον Explorer, θεωρητικά και τουλάχιστον από τα τεστ τα οποία έχω τρέξει εγώ τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι πιο σοβαρά με την JavaScript, δεν θα έχει πρόβλημα και θα πρέπει να τρέξει ακριβώς και να κάνει ακριβώς ό,τι του έχω πει να κάνει. Άρα, ο λόγος που πολλές φορές φτιάχνω δικές μου βιβλιοθήκες και δεν στηρίζομαι σε εργαλεία, δηλαδή κατά 99% δεν στηρίζομαι σε τρίτα εργαλεία, είναι επειδή τα εργαλεία αυτά είτε έχουν πολύ κακό κώδικα, είτε επειδή δεν κάνουν αυτό το οποίο λένε ότι κάνουν με τον σωστό τρόπο, με τον ορθό τρόπο, γιατί το σωστό δεν είναι κατά ανάγκη και ορθόν, το ορθόν όμως είναι ορθόν, και αυτό έχει μεγάλη σημασία σε επαγγελματικά και enterprise προγράμματα και όχι σε χομπίστικα προγράμματα που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε για την τρέλα μας και για την όρεξη που έχουμε επειδή γουστάρουμε ένα βράδυ να φτιάξουμε κάτι ή μια εβδομάδα, ένα μήνα. Όταν μιλάμε λοιπόν για εφαρμογές professional εφαρμογές, έχει μεγάλη σημασία η ακρίβεια και η ποιότητα. Έτσι λοιπόν έχω επενδύσει πολύ χρόνο και κόπο για να φτιαχτούν κάποιες εφαρμογές, κάποια micro utilities και κάποιες μεγαλύτερες βιβλιοθήκες όπως είναι το Ether, για να πετύχουν ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο ή πολλούς συγκεκριμένους στόχους με την καλύτερη ποιότητα σε χρόνο, σε δυναμική, στο να έχουν λιγότερη κατοχή, λιγότερο usage of memory, of RAM, of disk space, όλα αυτά τα οποία είναι σχετικά με την επιστήμη μας και που έχουν σημασία με το availability της υπολογιστικής ικανότητας του εκάστοτε μηχανήματος. Enough λοιπόν με τα πολλά λόγια, απλώς πρέπει να τα εξηγήσω για να είμαι όσο πιο κατανοητός, όσο πιο συναφής μπορώ παρακάτω. Θα κάνω ένα γρήγορο inspection στο πρώτο αρχείο που έχουμε, στο initialization αρχείο, γιατί θέλω να σας μπάσω στο κλίμα σιγά σιγά και θα προσπαθήσω να σας βάλω με τη σειρά για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, το test.js αρχείο λοιπόν είναι το initialization αρχείο. Εδώ βλέπετε ότι καλώ την Ultron. Η Ultron στην ουσία τι είναι? Είναι μια μικρή βιβλιοθήκη που μας επιτρέπει να τρέξουμε λογισμικά ενώ τα κάνουμε embed μέσα σε ένα anonymous function. Βλέπετε εδώ έχω φτιάξει μια function η οποία δέχεται ένα event. Το event είναι οποιοδήποτε event έρχεται από το keyboard ή το mouse στον browser και η οποία όταν ανοίγει μέσα εσωκλεί ένα σωρό πράγματα τα οποία θα εξηγήσω παρακάτω, ενδεχομένως και σήμερα αλλά και με λεπτομέρεια στα επόμενα podcasts που θα έρθουν στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, τέλος πάντων. Ο λόγος που το Ultron ξεκίνησε είναι επειδή υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα. Όπως συμβαίνει και με τα Windows, που όλος ο κόσμος θεωρεί ότι επειδή απλά γεννηθήκαμε σε μια εποχή που τα Windows είναι το dominant operating system, άρα αυτόματα όλοι γνωρίζουν να κάνουν ένα δεξί κλικ, αριστερό κλικ, να δουλεύουν προγράμματα, τρέχουν παιχνίδια και μας έχει εμφυσιστεί η ιδέα ότι γνωρίζουμε το λειτουργικό σύστημα, το ίδιο συμβαίνει και με την JavaScript. Κάνοντας μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση να πω ότι πολύ λίγοι από τους συνάδελφους μου γνωρίζουν τα Windows όπως εγώ και άλλοι καλοί συνάδελφοι γνωρίζουν. Τα Windows είναι τεράστιο λειτουργικό σύστημα και επειδή νομίζουμε οι περισσότεροι το ξέρουμε, θα σας βγάλω την ιδέα το μυαλό, δεν το ξέρετε. Δεν έχετε ιδέα τι παρέχει αυτή η υποδομή των Windows και νομίζετε ότι καταλαβαίνετε τι κάνει και ότι γνωρίζετε
ακριβώς πώς λειτουργούν. Το ίδιο συμβαίνει και με την JavaScript. Τα τεχνικά φυλάδια και οι λεπτομέρειες πίσω από την JavaScript είναι άπειρες και σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει καλά, τόσο καλά την JavaScript. Ούτε εγώ την ξέρω τόσο καλά. Αλλά έχω διαβάσει πάρα πολύ, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό επαγγελματικά και μπορώ να σας πω με το χέρι στην καρδιά και με αρκετή σιγουριά, με αρκετό confidence, ότι γνωρίζω πολύ καλύτερα από τον μέσο τυπικό γνώστη της αγοράς. Και αυτό το αποδεικνύει όχι με τα λόγια, αλλά με την πράξη, διότι όταν τρέχω benchmark σε πράγματα τα οποία φτιάχνω και δοκιμάζω πόσο σταθερό είναι, πόσο γρήγορο, πόσο καλά κάνει αυτό που κάνει, σε πόσους browsers τρέχει, πού τρέχει, πού χωλαίνει, βλέπω ότι συνήθως είμαι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τον ανταγωνισμό μου ή τον συναγωνισμό, εξαρτάται από την εφαρμογή. Άρα αυτό, βλέπετε, είναι το ζητούμενο στην περίπτωση. Γι' αυτό και είπα ότι φτιάχνω δικές μου βιβλιοθήκες, γιατί εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και τις γνώσεις μου σε αυτό που κάνω. Και είναι κάτι που πρέπει να το έχετε κι εσείς για να γίνετε καλοί μηχανικοί και όχι απλά καλοί προγραμματιστές. Και θα πούμε σε μια κουβέντα και σε αυτό στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, να δούμε λίγο το Altron με λεπτομέρειες. Το Altron λοιπόν τι κάνει, πάμε να δούμε λίγο το Altron. Είναι μια μικρή function η οποία δέχεται σαν παράμετρο μια anonymous function η οποία μέσα της μπορεί να σοκλεί οποιοδήποτε λογικό κώδικα θέλουμε σε JavaScript. Δεν έχει σημασία τι θα βάλουμε. Ο λόγος που σχεδιάστηκε λοιπόν είναι ο εξής. Όλα τα JavaScript φορτώνονται ασύγχρονα στον browser. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εάν κάποιος γράψει κάποια εντολή στο JavaScript ή προσπαθήσει να εκτελέσει κάτι, εάν ο renderer στο viewport που λέμε, αν ο renderer δεν έχει τελειώσει να ζωγραφίσει, να το πούμε απλά με ελληνικά, τα HTML elements, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν εγώ εκτελέσω ένα, ας πούμε, document.getElementById, αυτόματα θα πάρω ένα parsing error, ένα exception ή ένα invalid, ένα error που θα λέει ότι υπάρχει ένα invalid element το οποίο δεν βρέθηκε. Άρα, επειδή δυστυχώς καλώς ή κακώς πάρα πολλοί προγραμματιστές κάνουν το ίδιο λάθος, ήθελα να αποτυπωποιήσω τη διαδικασία με μια πολύ απλή βιβλιοθήκη, πάρα πολύ μικρή. Βλέπετε, είναι μόνο στην ουσία 5-6 γραμμές η ωφέλιμη βιβλιοθήκη, η οποία δοκιμάζει να γράψει τον κώδικα μόνο και αν και εφόσον έχει φορτώσει 100% αυτό που λέμε το DOM, δηλαδή το Document Object Model, στην ουσία η σελίδα με όλο τον κώδικα πίσω και έχει γίνει render, έχουν πεταχτεί, έχει φτύσει, πως λέμε στα ελληνικά, με απλά λόγια, το όλο το HTML στο browser, το βλέπουμε και μπορούμε να το κάνουμε parse, να το διαβάσουμε και να κάνουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε να κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτό κάνει το Altron. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ λιτό, πάρα πολύ χρήσιμο όμως. Για να μην έχουμε καθόλου τέτοιου τύπου προβλήματα. Θα δείτε συνήθως μέσα στις βιβλιοθήκες μου ότι χρησιμοποιώ το Vulkan. Και γι' αυτό θα πεταπηδήσω γρήγορα στο Vulkan πριν πω οτιδήποτε άλλο για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες. Το Vulkan λοιπόν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη χωρισμένη σε namespaces. Κάνω γρήγορα ένα scroll κάτω για να δείτε λίγο γιατί λέω ότι είναι μεγάλη. Θα δείτε ότι ο κώδικας μου συνήθως προσπαθώ να είναι χωρισμένος με συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένη υφή, η ονοματοδοσία των μεταβλητών είναι συγκεκριμένη, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που αρχιτεκτονικά δομείται για να ξέρουμε πού θα πάει τι και το ίδιο ακολουθώ σαν πρότυπο και στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες. Προσπαθώ τα ονόματα να είναι εύκολα, να είναι self-defined functions, να μην χρειάζεται να γράψω ένα κάρο σχόλια για να εξηγήσω στον καθένα μετά τι πάει να κάνει αυτό που έχω σχεδιάσει. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα open source προγράμματα. Λοιπόν, θα δείτε ότι εδώ μέσα το Vulkan είναι μια βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει ένα γενικευμένο σύνολο προγραμματιστικών utilities. Όπως ας πούμε υπάρχει το jQuery. Το jQuery βέβαια εγώ προσωπικά δεν το συμπαθώ πάρα πολύ, διότι είναι ένα overdone, overweighted και overcomplicated σύστημα.
το οποίο προσπαθεί να είναι super συμβατό με οποιοδήποτε browser υπάρχουν ακόμα και την εποχή του 2004-2005 μέχρι σήμερα. Και επίσης είναι πάρα πολύ βαρύ, πολλές φορές είναι δύσχριστο, πολλές φορές είναι πολλά πράγματα που έχει μέσα είναι deprecated, άρα ψάχνεις να κάνεις κάτι και σου λέει ναι, μετά αργότερα αφού ψάξεις 100 φορές το ίντερνετ και μα γιατί δεν το κάνω καλά αυτό, δεν παίζει καλά, α ξέρεις αυτό άλλαξε γιατί η έκδοση κάτι έχει αλλάξει και δεν συμμαζεύεται και είναι πάρα μα πάρα πολύ αργό, δηλαδή σε mission critical συστήματα ή σε παιχνίδια ή σε άλλα πράγματα είναι τρελά, τραγικά αργό. Άρα η βιβλιοθήκη αυτή είναι για jQuery, εννοώ, είναι για general use, αλλά δεν είναι για βαριά πράγματα. Είναι για ένα site, άντε για καμία μικροεφαρμογή, but that's it, that's a story. Το Vulkan, σε αντίθετη περίπτωση βέβαια, είναι μια πολύ γρήγορη βιβλιοθήκη και περιλαμβάνει τουλάχιστον το 95% των εργαλείων που θα χρειαστεί ένας προγραμματιστής στην καθημερινότητά του για να κάνει πράγματα. Ο τρόπος που έχω δομήσει αυτή τη βιβλιοθήκη, όπως και όλες τις υπολείπες που έχουν αντίστοιχες ανάγκες, είναι με namespaces. Κάνω κάτι που η Java και η C# το χρησιμοποιούν κατά κόρον. Δηλαδή χωρίζω σε λογικά namespace τις λειτουργίες. Παράδειγμα, έχω εδώ ένα namespace γεμάτο που λέγεται validation, ένα events, ένα conversions, ένα graphics, miscellaneous, objects, system και μια init function που απλώς κάνει initialize τα namespaces, η οποία δεν φαίνεται προς τα έξω. Αν εγώ κάνω ένα console.log το Vulkan object μου, θα δω αυτά τα namespaces, validation, events, conversions, graphics, miscellaneous, objects, system. Αυτά τα namespaces από κάτω κρύβουν ή άλλα namespaces, δηλαδή sub namespaces, ή τελικά κάποιες μεθόδους. Να δούμε για παράδειγμα, αν πάω στο validation, θα δω μέσα κάποια άλλα namespaces. Το alpha, το numerics, miscellaneous πάλι, utilities, αυτά. Το alpha περιλαμβάνει όλα τα alpha numerics. Κυρίως τα alpha όμως, όχι τα numerics. Τα έχω χωρίσει επίτηδες σε δύο κατηγορίες για να είναι εύκολο. Άρα αν εγώ γράψω κάτι και θέλω ας πούμε, να έχω το xObject.validation.alpha.whatever function, μία από αυτές είναι το string, η symbol, είναι η άλλη, τότε θα μπορέσω να βρω. Θα κάνω γρήγορο, μια γρήγορη μέθοδο, μπορώ να βρω αν κάτι είναι string ή κάτι είναι σύμβολο. Όταν λέω σύμβολο, εννοώ κάτι το οποίο κάνει match στα συγκεκριμένα κριτήρια και τα οποία δεν είναι τυχαία, είναι πονηρά επιλεγμένα σύμβολα, τα οποία πολλές φορές δημιουργούν θέματα, είτε στο string search, είτε στα arrays, είτε σε άλλες περιπτώσεις. Είτε επειδή δεν θέλουμε τέτοιου τύπου χαρακτήρες σε κάποιες νομοτοδοσίες ενδεχομένως. Οι πιο εμπειροί θα καταλάβουν ακριβώς τι εννοώ, οι πιο νέοι το αφήνω πάνω σας να δοκιμάσετε και να δείτε στην πορεία γιατί είναι χρήσιμη αυτή η συγκεκριμένη function. Το string αντίστοιχα τσεκάρει με έναν πολύ σωστό τρόπο αν κάτι είναι string. Πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα έχουμε τα numerics. Αν θέλω να τσεκάρω αν κάποιο αποτέλεσμα είναι νούμερο ή κάποιον ταλτή είναι νούμερο, αν είναι ακέραιος, αν είναι float, όλα αυτά όπως βλέπετε έχουν μια σχετική διαδικασία για να επαληθευτούν. Άρα όταν εγώ τσεκάρω αν κάτι είναι νούμερο ή αν κάτι είναι ακέραιος, αν κάτι είναι float number, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται στη JavaScript, διότι εδώ πέρα τις διαδικασίες τις βλέπετε ποιες είναι. Άρα εγώ έχω σκάψει, έχω βρει τις κατάλληλες μεθόδους, τις έχω υλοποιήσει σε functions και σας ευκολύνουν τη ζωή και το κάνω με τον σωστό τρόπο. Συγγνώμη. Αντίστοιχα έχουμε κάποια άλλα miscellaneous functions τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Δηλαδή τι εννοώ? Όλα αυτά που βλέπετε από τα functions σας γλιτώνουν από σοβαρά προβλήματα στο προγραμματισμό. Το isUndefined βλέπει αν κάποια μεταδοτή έχει γίνει define, αν έχει κάτι μέσα της, αν δεν έχει. Το isNothing τσεκάρει αν κάτι είναι null ή αν είναι κενό, σαν string. Το isBool τσεκάρει αν κάτι είναι boolean. Το isArray αντίστοιχα, το isFunction αντίστοιχα, το isObject αντίστοιχα, το isInvalid. Το isInvalid είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον στις βιβλιοθήκες μου, διότι ελέγχει αν κάτι δεν έχει γίνει define ή αν είναι null και επίσης αν είναι και κενό. Γιατί αν δείτε το undefined,
τσεκάρεται από την JavaScript μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως εγώ με μεταλλτήν έχω θέσει null, για κάποιο λόγο θέλω να μην είναι null, να κάνω και αν είναι null, ή αν ας πούμε είναι κενό, πρέπει να κάνω και αν είναι κενό. Άρα αυτόματα αυτή η function είναι στην ουσία μια super function για 2-3 άλλα checks, τα οποία εσείς ενδεχομένως πάνω στη σκέψη να μην τη σκεφτείτε, ή πάνω στην, στο RAS που έχετε να φτιάξετε κάτι, να μην το καλωδείτε, να μην το καταλάβετε. Άρα θα σας δημιουργήσει θέμα και καθυστερεί στην πορεία. Τέτοια πράγματα μικρά τα έχω επιλύσει με αυτή τη βιβλιοθήκη. Αντίστοιχα υπάρχουν πολλά πράγματα όπως το object, το οποίο μπορώ να κάνω κάτι, να πάρω όπως με το jQuery, να διαβάσω ένα αντικείμενο by tag name, by id, by class name, χίλια δύο πράγματα. Έχω selectors, ή τα γραφικά έχω κάποιες λύσεις, να παίρνω το value από κάποια pixels που έρχονται μαζί με το px, να κάνω apply κάποιο theme, ένα style sheet, πάρα πολύ απλό, να μετατρέψω κάποια πράγματα, π.χ. να μετατρέψω κάποια objects σε array, εξαιρετικά χρήσιμη συνάρτηση αυτή, με τα events επίσης να κάνω control κάποια events. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σύνθετη λειτουργία. Δηλαδή, το κλασικό σύστημα της JavaScript για να κάνει add είναι αυτή η εντολή, που είναι, θα έλεγα, κάνει μόνο scratch the surface και μπορεί να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Εγώ με τις εντολές attach και detach μπορώ να κάνω attach πολλές φορές σε έναν κωδικό πολλά διαφορετικά functions ή detach και να διαλέξω τι θέλω να χρησιμοποιήσω ή με ποια σειρά θέλω να τα βάλω. Οπότε, ας πούμε, αν εγώ θέλω να πατήσω, ας πούμε, ένα click σε ένα HTML document, σε ένα HTML αντικείμενο, όπως καλή ώρα ένα κουμπάκι. Στο κουμπάκι αυτό εγώ μπορώ να θέλω να προστέσω και το double click υπό περιπτώσεις, ή να προσθέσω και το mouse over και το mouse out. Όλα αυτά, αν τα κάνω με τη μία, με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα events η JavaScript, θα πάρει το τελευταίο. Αν όμως τα κάνω attach και detach με το δικό μου event controller που έχω εδώ μέσα, μπορώ να διαλέξω τι θα προηγηθεί, τι θα έπεται, πώς ακριβώς θα διαχειριστεί το event. Καταλάβατε, είναι μια πολύ σύνθετη βιβλιοθήκη η οποία βοηθάει να κάνουμε πράγματα που δεν είναι τόσο straightforward όπως σκεφτόμαστε, είναι πολύ πιο σύνθετα και για την JavaScript. Τώρα εμείς στην ουσία προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και να αποπέμψουμε τα προβλήματα αυτά. Μία από τις αγαπημένες μου, τα αγαπημένα μου namespaces είναι το Miscellaneous, και το οποίο μέσα περιλαμβάνει το Contains και το Sort. Με το Contains τσεκάρω αν υπάρχει κάποιο needle σε κάποιο haystack. Είναι το αντίστοιχο Index Off, αλλά με το σωστό τρόπο. Και το αντίστοιχο Sorting, το οποίο χρησιμοποιεί το Quicksort, για να κάνει γρήγορα short ένα array, είτε ascending είτε descending. Θα δείτε εδώ στον κώδικα, θα του λέω πες μου με ποιο mode θέλεις, ascending ή descending. Και αυτό ανάλογα αν είναι functions, αν είναι arrays, αν είναι απλό κείμενο, αν είναι νούμερα, καθορίζει τι είναι ascending και τι είναι descending. Είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ χρήσιμο δε όμως. Προχωρώντας λοιπόν μετά από το Vulkan, θα πάμε στο JAP. Το JAP είναι μια μεγάλη ιστορία. Δεν βρήκα πουθενά στο ίντερνετ, όσο και αν έχω ψάξει, μια βιβλιοθήκη η οποία να περιλαμβάνει ένα uniform τρόπο και global τρόπο καθολικό ελέγχου των JSON objects που μπορεί κάποιος να δημιουργήσει, ώστε να μην χρειάζεται ο προγραμματιστής για κάθε παράμετρο που θα περάσει, που θα φτιάξει κάποιο αντικείμενο, μετά αν θα την περάσει κάπως σε μια function και θέλει να έχει validation, να έχει έναν τρόπο να τα ελέγχει. Άρα εγώ έκασα και έφτιαξα μια μικρή βιβλιοθήκη, διότι είναι μόλις 460 γραμμές, η οποία όμως φορμαλίζει με κάποιες τεχνικές και ενημερώνει επίσης για προβλήματα τον προγραμματιστή. Και έτσι εδώ για παράδειγμα που έχω το test JS, όλο αυτό το ether config που βλέπετε
που έχει μια δομή που εγώ επέλεξα για να περάσω και να ξεκινήσω να κάνω bootstrap το Ether, που θα δείτε παρακάτω τι κάνει και πώς το κάνει. Έχω στήσει λοιπόν πίσω από αυτό, μέσα στο Ether, μοντέλα τα οποία περνάνε στο JAP και του λένε, you know what, εγώ θέλω ένα μοντέλο που έχει μέσα το settings και το task και θέλω να περιλαμβάνει objects και δεν θέλω να υπάρχει τίποτα άλλο. Οπότε όταν εγώ περάσω το σύστημα μέσα θα το κάνει validate. Αντίστοιχα περνάω και τα υπόλοιπα επίπεδα. Του λέω θέλω να έχω αυτές τις κωδικές λέξεις. Αυτήν, 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 αυτήν. Και να έχουν αυτού του τύπου τα αντικείμενα. Νούμερα, boolean, string, functions, τίποτα άλλο. Άρα όπως καταλαβαίνετε προσπαθώ να αυτοματοποιήσω τις διαδικασίες ελέγχου ώστε να μην χρειαστεί να κάνω εγώ όλα αυτά τα πολύπλοκα if, switches και cases. Φανταστείτε πόσο τρελός θα ήμουν αν ήθελα να τσεκάρω χ επιλογές επί ψη παραμέτρους για κάθε αντικείμενο. Αυτό είναι παράνοια και φυσικά είναι και χαζό. Διότι από έτσι δεν είμαι προγραμματιστής. Κάνω μια χειρονατική εργασία. Αυτό είναι για να σας βάλει στο σκεπτικό του πώς λειτουργούν τα έμπειρα λογισμικά και πώς πρέπει να λύνετε προβλήματα με τον έξυπνο τρόπο. Άρα λοιπόν το JAP φτιάχτηκε για να προτυποποιεί με κάποιο τρόπο ένα JSON και μετά να πηγαίνουμε εμείς να περνάμε παραμέτρους σε ένα object JSON, το οποίο στην ουσία είναι το πραγματικό configuration που θέλουμε ή οτιδήποτε θέλουμε, τέλος πάντων αυτό που θέλουμε, και να κάνει validate το model που του έχουμε δώσει ως προς το configuration που, το έχουμε, που θα περάσει ο χρήστης ή εμείς. Και διπλό το αληθές, δείτε και το model. Το model λοιπόν, εδώ πέρα είναι το model, είναι πώς σχεδιάζω εγώ σαν χρήστης για να κάνω validate μετά τον κώδικα. Ας πούμε του λέω θέλω να έχω κάποια arguments, το key μου στην περίπτωση εδώ, για να τα βλέπουμε και δίπλα-δίπλα. Του λέω το key μου εδώ για παράδειγμα. Ας πάμε στο πρώτο level του configuration file, του λέω θέλω να είναι ξέρω εγώ ένα settings το οποίο θα πάει εδώ, το name μου είναι settings, θα είναι optional, όχι δεν θέλω να είναι optional, θέλω να υπάρχει πάντα το settings, η τιμή που θα έχει μέσα είναι τύπου, καλή ώρα εδώ έχει όλες τις επιλογές που να βάλουμε, του έχω πει ως πάνω στο configuration δεν είναι τύπου object, το length δεν με ενδιαφέρει διότι είναι object, δεν είναι μετρήσιμο και regex αν ήταν κάποιο κείμενο δεν μας ενδιαφέρει το regex διότι είναι ένα αντικείμενο και σε αντικείμενα δεν εφαρμόζεται το regex. Και για να δείτε τι εννοώ και στο Ether μέσα εσωτερικά, θα σας πάω να δείτε εκεί που ορίζω τα μοντέλα για κάθε configuration για να πιάσετε το νόημα. Να λοιπόν, εδώ ορίζω με βάση το μοντέλο που είδατε στο JAP πώς θέλω να είναι το πρώτο level του configuration που θα περάσω στο Ether. Του λέω θέλω το settings, να είναι τύπου αυτό, να μην είναι optional, μπλα μπλα μπλα. Το ίδιο κάνω και το settings, δεύτερο level, στο tasks το ίδιο, τρίτο, στο δεύτερο level. Και αν έχω κάποια objects όπως ας πούμε καλύτερα το repeat ή το QoS ή το callbacks που να το έχω κάπου πιο πάνω εδώ, τότε πάλι ξαναπηγαίνω iterative και λέω ξέρεις κάτι στο callbacks θέλω να έχω επίσης αυτά μέσα. Και υπάρχει ένα κώδικας φυσικά εσωτερικά στο Ether το οποίο τσεκάρει με έναν τρόπο repetitive εννοείται και με loop και συγκεκριμένα με μια ανάδρομη function όλα τα επίπεδα του configuration file. Και έτσι δομώ ένα πρόγραμμα και ξέρω ότι είναι stable και γλιτώνω χιλιάδες συνδυασμούς συγκρίσεων με το χέρι. Είναι φοβερό αυτό, να το θυμάστε. Πηγαίνοντας λίγο γρήγορα λοιπόν, έχω φτιάξει μια βιβλιοθήκη στην οποία έχουν γραφτεί πάρα πολλά γιατί στην αρχή σχεδόν κανείς δεν κατάλαβε τι θέλει να κάνει αυτή η βιβλιοθήκη, πώς θέλει να το πετύχει, τι θέλει να πετύχει. Λέγεται η πυθία, είναι πυθία στα αγγλικά. Η πυθία λοιπόν τι είναι, είναι στην ουσία ένας pseudo-random generator, αλλά χρησιμοποιείται για σαν shuffling algorithm. Δηλαδή, με το πυθία μπορείς να παράγεις νούμερα στην JavaScript τα οποία δεν θα επαληθευθούν ποτέ, ποτέ μα ποτέ, για κανένα λόγο. Άρα δεν είναι ακριβώς ότι. Δεν είναι ακριβώς ένας random generator, ένας pseudo random generator, αλλά ένας shuffler ο οποίος παράγει όσο δυνατόν μπορεί πιο random νούμερα, pseudo random νούμερα στην ουσία πάλι,
αλλά δεν επαληθεύονται ποτέ ξανά στην πορεία. Αυτό φυσικά για να γίνει γρήγορα και ευέλικτα υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική και τεχνοτροπία που αναπτύξαμε με τη βοήθεια του καλού μου φίλου του Γιάννη του Ιγκλέση, ο οποίος είναι μακριά και ελπίζω να μ' ακούει και να χαίρεται γιατί έχω νόμιμο καιρό. Και φτιάξαμε κάτι πάρα πολύ γρήγορο, το οποίο αποδίδει, έγινε δοκιμασμένο και λύνει τα χέρια σε όλους εμάς που θέλουμε να παράγουμε κάποια τυχαία νούμερα για αρχή σκοπό. Π.χ. πολλές φορές το πίθια το χρησιμοποιώ εγώ, όπως θα δείτε, για να παράγω κάποια random IDs. Καλή ώρα, task IDs. Στο Ether, όλα αυτά τα οποία κάνω, όπως θα δείτε εδώ μέσα, ονομάζω tasks. Κάθε ένα από αυτά, σε κάθε ένα από αυτά μέσα, ανατίθεται ένα task ID. Αυτό πρέπει να είναι random και πρέπει να είναι unique. Αυτό το κάνω λοιπόν μηχανικά με το πίθια. Πάμε παρακάτω. Stopwatch. Αυτό είναι μια καινούργια βιβλιοθήκη που έχω φτιάξει, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι που θεωρητικά φαίνεται μαγικό στον μη έμπειρο μάτι και στον μη έμπειρο γνώστη της JavaScript, το οποίο θεωρεί ότι ξέρει τη JavaScript. Η JavaScript είναι καλή σαν γλώσσα, έχει όμως πάρα πολλά κενά. Ένα από αυτά είναι το εξής. Τα timers που χρησιμοποιεί μέσα η JavaScript στην ουσία είναι πολύ φθηνής ποιότητας timers, threading timers, όπως αυτά που χρησιμοποιεί η C-Sharp υποπεριπτώσεις. Δεν είναι δηλαδή system timers. Με αποτέλεσμα να έχουν πάρα πολύ κακή ποιότητα στην απόκριση του χρόνου. Δηλαδή αν εγώ βάλω σε ένα timeout 1000 millisecond, δηλαδή ένα second, συνήθως θα το εκτελέσει ή λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Ίσως πολλές φορές και στα 800 ή στα 600 millisecond. Άρα δεν έχω καλή πιστότητα στο χρόνο, δεν έχω ακρίβεια. Εγώ λοιπόν με το stopwatch έχω φτιάξει μια βιβλιοθήκη η οποία και καταφέρει να προσεγγίσει τον πραγματικό χρόνο, γιατί παίζει με τα millisecond, ανεβαίνει, κατεβαίνει τις καθυστερήσεις ανάλογα με το όσο λουπάρει, όσο εκτελείται συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, αλλά επίσης δίνω και την δυνατότητα να εκτελέσω, να το κάνω το stopwatch σαν one shot timer που λέμε, να εκτελεστεί μία φορά και να σταματήσει, κάτι που στην JavaScript το κάνεις με δύο τρόπους. Χρησιμοποιείς το set timeout για αυτό το σκοπό και το interval για το σκοπό του να κάνεις κάτι το οποίο συνεχόμενα εκτελείται, αλλά πάλι οι χρόνοι του είναι άθλοι, διότι πολύ απλά οι χρόνοι του έχουν το πρόβλημα αυτό. Αν κάποια στιγμή αποφασίσουν στην JavaScript στο browser να βάλουν system timers και όχι threading timers, αυτό θα επιληθεί. Για την ώρα όμως ξέρετε ότι υπάρχει το stopwatch. Και επίσης υπάρχει ένα σημαντικό, σας επιτρέπει να κάνετε πολύ πιο ωραία πράγματα από τα callbacks που δίνει. Το callback που δίνει είναι πιο προσεγμένο και είναι πιο ακριβές, όπως και να έχει. Άρα πολύ χρήσιμο για το κομμάτι του scheduling, το stopwatch. Το Centurion. Το Centurion είναι μια benchmarking facility, δηλαδή είναι μια μικροεφαρμογή, ένα μικρο utility, το οποίο σας επιτρέπει να κάνετε benchmark. Να πάρετε status του benchmark, να δείτε το latency, να δείτε αν τρέχει κάτι, αν δεν τρέχει. Άρα με έναν πολύ μικρό κώδικα και με χρήση των timers, θα δείτε εδώ πέρα ότι κάπου κάνω χρήση, να το πούμε, το date, ορίστε. Το date το κάνω χρήση και στο stopwatch, by the way, εδώ. Τα date μας δίνουν system timers, δηλαδή προσεγγίζουν ακριβέστερα την ποιότητα του χρόνου και μάλιστα είναι σε ακρίβεια των nanoseconds και όχι των milliseconds. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι στο κομμάτι του χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιούμε το date get time για την ακρίβεια στο χρόνο. Το Centurion λοιπόν κάνει χρήση του date get time όχι για να κάνει loops, αλλά για να μπορέσει να μετρήσει με ακρίβεια nanosecond την καθυστέρηση από την ώρα που θα τρέξει μέχρι την ώρα που θα σταματήσουμε, για να δει πόσο χρόνο δαπάνει σε μία χ ενέργεια, ένα χ process, και έτσι να ξέρουμε πόσο γρήγορο είναι το process το οποίο εμείς φτιάξαμε ή πόσο γρήγορο είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε από τέλος και θέλουμε να δούμε τι ψάρια πιάνει, πόσο καλά δουλεύει. Εξίσου σημαντικό και για να μετράμε latency στις γραμμές και άλλα πράγματα. Το bool είναι
μια βιβλιοθήκη η οποία την αναπτύσσω πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 4 χρόνια, και πλέον έχει φτάσει σε ένα maturity level εξαιρετικό. Είναι μικρή αλλά εξαιρετικά δυνατή. Στην ουσία είναι ό,τι πιο γρήγορο και πιο advanced Ajax framework έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή σας. Με πολύ δυνατά callbacks, με πολύ καλή ακρίβεια στο χρόνο, με χαμηλή κατανάλωση μνήμης, με φοβερή πιστότητα στο τι κάνει και πώς το κάνει. Γενικότερα είναι ένα εργαλείο που έχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και φίλοι αξιοποιήσει και χαίρονται που υπάρχει, διότι πολύ απλά στην εποχή που ζούμε, επειδή το Ajax κομμάτι είναι αυτό το οποίο κινεί το 90% της αγοράς, εάν δεν υπήρχε το Bull, δεν νομίζω ότι άλλες βιβλιοθήκες όπως υπάρχει το Sen, κάτι XHR και το jQuery, το οποίο είναι πάρα πολύ αργό, δεν θα βοηθούσαν ιδιαίτερα. Με το Bull κάνετε πράγματα σε φοβερή ταχύτητα. Παλιότερα έχω βγάλει πολλές φορές benchmarks, η απόδοση του είναι έως και 10.000 φορές περισσότερο από ότι μια τυπική άλλη Ajax βιβλιοθήκη. Και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, όπως πρέπει να το κάνει, όποτε πρέπει να το κάνει. Πολύ χρήσιμη λοιπόν, και στην ουσία είναι το core κομμάτι που χρησιμοποιώ στο Ether για να δημιουργήσω τα tasks. Δηλαδή να παράγω Ajax requests και χρησιμοποιώ τον Bull στην ουσία, εσωτερικά. Το Sensei είναι μια πάρα πολύ απλή μικρή βιβλιοθηκούλα, η οποία απλώς δηλώνει ένα error ή ένα μήνυμα στο χρήστη. Παίρνει δύο παραμέτρους, ένα title, π.χ. θέλω το title να είναι το Pythia, να πω κάτι για το Pythia, να πει κάτι το Altron, να πει κάτι το Ether. Και μετά η δεύτερη πάνω είναι το μήνυμα. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποιο σφάλμα, το οποίο θα δείτε παρακάτω, ότι αν εγώ θέλω κάποιο σφάλμα να το δηλώσω, πολύ απλά λέω το title είναι Ether, το message είναι Ούψ, συγγνώμη μεγάλε, κάτι έβαζε λάθος. Ή κάτι δεν ταιριάζει. Ή η μεταβλητή σου, ο τύπος της δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Και πάει λέγοντας. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ λιτό, αλλά φανταστείτε αν αυτό το πράγμα δεν το είχα εδώ πέρα, να χρειαζόταν να ξαναγράψω μια τέτοια infolog, όπως την ονομάζω εγώ, βιβλιοθήκη, σε κάθε ένα JavaScript ξεχωριστά. Χαμένο σκόπο και είναι και χάζω. Δεν έχει νόημα. Πάλι, σκεφτόμαστε, όπως είπα, modular design. Και φτάνουμε στο Ether. Το Ether δεν θα το αναλύσω τώρα με λεπτομέρειες, διότι είναι τεράστιο εργαλείο και θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι το πρώτο στον κόσμο traffic shaping και QoS extension σε JavaScript. Δεν υπάρχει άλλο εργαλείο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και μάλιστα αυτό είναι και open source και σας το δίνω δωρεάν, το οποίο να κάνει traffic control, traffic shaping δηλαδή, να κάνει bandwidth allocation, να κάνει latency allocation και ταυτόχρονα να εφαρμόζει και QoS τεχνικές. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ειδικά για real time, streaming, video games κτλ. Σας δείχνω λίγο τον κώδικα, τον οποίο μπορείτε να δείτε και στο GitHub. Όλα αυτά τα οποία σας παρουσιάζω πάνω στο GitHub είναι κάτω από το MicroMVC, η πλατφόρμα προγραμματισμού και CMS το οποίο φτιάχνω και το οποίο είναι πάρα πολύ mature επίσης, είναι πάρα πολύ δυνατό σαν εργαλείο και έχει αξιοποιηθεί επίσης από πολλούς σοβαρούς προγραμματιστές και εταιρείες. Σας το δείχνω έτσι πολύ τυπικά, απλώς θα παρατηρήσετε ότι και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια namespaces. Και ένα σημαντικό κομμάτι νευραλγικό που ειδικότερα εδώ πέρα έχω κάνει χρήση, διότι πολύ απλά είναι τεράστια βιβλιοθήκη, αντίστοιχα το κομμάτι είναι το κομμάτι authorization. Για αυτούς που δεν έχουν ακούσει για good programming paradigms, για patterns και για factory models, απλώς να πω ότι αν κάποιος κώδικας επαναλαμβάνεται, υπάρχει τρόπος να το κάνουμε factorize, δηλαδή με άλλα λόγια να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής πανομέτρου κώδικα με μικρές αλλαγές. Οπότε με ένα-δύο options σε μία παράμετρο, σε μία function η οποία έχει μία-δύο παραμέτρους, μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή εσωτερικά σε μερικά πράγματα, ώστε το main core, ο γενικότερος κορμός του κώδικα να μείνει ίδιος. Άρα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω 10 φορές τα ίδια πράγματα σε 10 διαφορετικά functions. Αυτό κρατήστε το, γιατί πολλές φορές βλέπω λογισμικά τα οποία είναι ασύλληπτα τεράστια και επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα, γιατί κανείς δεν σκέφτηκε ή ενδεχομένως δεν ήξερε ότι μπορεί να φτιάξει μία shortcut function, μία factory function, η οποία σχεδιάζει στην ουσία έναν κώδικα που κατά 90% είναι ίδιος και αλλάζει μερικά υποκομμάτια του ανάλογα την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτά για την ώρα. Ελπίζω να μην σας κούρωσα πάρα πολύ.
Αλλά σιγά σιγά όσο αναλύουμε και προχωράμε πράγματα και τις βιβλιοθήκες, θα μπαίνω σε πολύ τεχνικά θέματα και το θέλω αυτό γιατί θέλω πραγματικά να μαζευτούμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μυαλό, έχουν γνώση, έχουν όρεξη, είναι καλλιτέχνες αυτό που κάνουν και θέλω να αποδείξουμε σε πολλούς εκεί στο εξωτερικό ότι δεν είμαστε τυχάρπαστοι και ότι είμαστε και επαγγελματίες και ξέρουμε πολύ καλά τη δουλειά μας και γράφουμε πολύ καλύτερο κώδικα και είμαστε πολύ πιο ικανοί μηχανικοί από αυτούς οι οποίοι πληρώνονται αδρά. Και δυστυχώς καθημερινά εμείς που ξέρουμε και δουλεύουμε σε εταιρείες international, βλέπουμε ότι δεν έχουν καμία πιστότητα και καμία ποιότητα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.